Μάλιστα, μαζί μας στο στούντιο είναι ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, κ. Αντώνης Τηλιανού. Κύριε Τηλιανού, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Μιλάμε για οριοθέτηση της ΑΟΣ των τριών χωρών. Νομίζω ότι η προσοχή στρέφεται στην Ελλάδα, η οποία δεν έχει κάνει βήμα λόγω Τουρκίας προς εκείνη την κατεύθυνση. Θα το κάνει τώρα? Πρωτίστως να αναφέρουμε και να τονίσουμε την ιστορική σημασία της διακήρυξης του Καΐρου μετά από την επίσκεψη του Προέδρου Αναστασιάδη, του Πρωθυπουργού Σαμαράς στο Κάιρο, και να τονίσουμε ακριβώς τη σημασία των τεσσάρων πυλώνων πάνω στην οποία χτίζεται αυτή η καινούργια εταιρική σχέση, όπως δήλωσε και ο Πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπδέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Όσον αφορά στην οριοθέτηση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου, αυτό πρόκειται όντως για ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα. Χαιρόμαστε πραγματικά γιατί η Αίγυπτος αναγνωρίζει την σημασία και την επίρρεια που επέχει στον καθορισμό της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης το Καστελόριζο, η νήσος Στρογγύλη και Μεγίστη, και ακριβώς σε αυτό το σημείο η Ελλάδα θα πρέπει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να αναλάβει άμεσα δράση, ούτως ώστε να προχωρήσει με την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής της ζώνης, τόσο με την Αίγυπτο, αλλά πρωτίστως και με την Κυπριακή Δημοκρατία. Να αναφέρουμε ότι, αν μου επιτρέπετε, η Ελλάδα έχει ήδη νομοθετήσει πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αλλά δεν έχει προχωρήσει. Αλλά ακόμη δεν έχει προχωρήσει με την οριοθέτηση της ΑΟΣ. Διαφαίνεται μια αποφασιστικότητα μέσα από τις δηλώσεις και των τριών πάντως, πιέζοντας την Τουρκία να σταματήσει την πειρατεία της στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να πούμε εδώ ότι επίσημη δήλωση από πλευράς της Άγκυρας δεν είχαμε μέχρι στιγμής. Ωστόσο, έχει γραφτεί από πλευράς Τούρκων αναλυτών, αν θέλετε, ότι η Τουρκία περιμένει την κατάλληλη στιγμή και δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια. Να αναφέρουμε πρώτα ότι η σημασία της διακήρυξης του Καΐρου έγκυται ακριβώς στο ότι αναγνωρίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την εκμετάλλευση και εξόρυξη ιδεών ανθράκων εντός της αποκλειστικής οικονομικής της ζώνης. Καταδικάζει με ένα ιδιαίτερα έντονο και σοβαρό τρόπο τις πειρατικές παράνομες ενέργειες της Τουρκίας κατά παράβαση όλων των κανόνων του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας, και είναι γεγονός ότι η ασυνεπής στάση της Τουρκίας θα πρέπει να τύχει συγκεκριμένης και πολύ προσεκτικής μελέτης, ακριβώς για να δούμε το τι μέλη γενέστε όσον αφορά στην Τουρκία. Να τονίσουμε το ότι η Τουρκία σε αυτή την προκείμενη περίπτωση ακολουθεί αντί να ηγείται των εξελίξεων, και αυτό την ενοχλά ιδιαίτερα. Τώρα να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της πάνω σε αυτή την τριμερή συνεργασία, με πολλά υποσχόμενη συνεργασία, θα λέω. Είναι ιδιαίτερα υποσχόμενη συνεργασία. Επίκυνται, αντιλαμβάνομαι, πολύ περισσότερες συνεργασίες, ούτως ώστε να δημιουργηθούν άξονες και γεωστρατηγικά τόξα που να βοηθήσουν στην σταθερότητα και την επίτευξη της ασφάλειας στη φλεγόμενη ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.